Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητά μέλη της ΕΝΕ, αγαπητοί εκπρόσωποι του κόσμου του επιχειρήν, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιάστηκα πράγματι από το λόγο που εξεφώνησε πριν από λίγα λεπτά ο Πρόεδρός σας και θα ήθελα να πω ότι αγκαλιάζω και εγώ με ενθουσιασμό αυτή τη νέα μορφή της επιχειρηματικότητας για την οποία μίλησε και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο ταξίδι. Συμμερίζομαι τις ιδέες που αναπτύξατε. Ωστόσο, προέρχομαι και εγώ, η οικογένειά μου ήταν επιχειρηματίες, οπότε γνωρίζω κάπως τα της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα, βέβαια, λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο κράτος. Γι' αυτό και η λειτουργία των θεσμών και της δικαιοσύνης ασκούν έντονη επίδραση και στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι οργανωτές του σημερινού συνεδρίου μου ζήτησαν να μιλήσω για αυτά τα δύο πράγματα, για τους θεσμούς και για τη δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο πράττω αμέσως. Λοιπόν, είναι αυτονόητο και όλοι το γνωρίζετε ότι η ποιότητα των θεσμών μιας χώρας αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης. Και αντίθετα όμως από άλλα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, όπως είναι ο φυσικός πλούτος, παραδείγματος χάρη, η ποιότητα των θεσμών δεν είναι θέμα τύχης ή σύμπτωσης, είναι θέμα επιλογής, βούλησης και κυρίως λειτουργίας. Γιατί ένα ποιοτικό θεσμικό περιβάλλον αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για να καταστεί μια οικονομία ανταγωνιστική και γιατί εξασφαλίζει τα βασικά κίνητρα για την πραγματοποίηση των επενδύσεων, εξασφαλίζει δηλαδή την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα που είναι απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Στις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο «Παγκόσμιος δείκτης ανταγωνιστικότητας», η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας ορίζεται ως το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας της χώρας. Η χώρα μας απέκτησε από πολύ νωρίς τη σύγχρονη ιστορία της ένα ισχυρό σύστημα θεσμών νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, το οποίο πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχει εμπλουτιστεί από ένα πλέγμα ανεξαρτήτων αρχών, οι οποίες έχουν ένα εκτεταμένο πεδίο αρμοδιοτήτων. Τα προβλήματα, συνεπώς, στη χώρα μας δεν προέρχονται από την απουσία των θεσμών αυτή καθεαυτή, αλλά κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας τους και την ποιότητα που αυτά παρέχουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η σημασία των θεσμών σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε και προήλθε από την πανδημία του COVID-19 και ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία ένα ισχυρό και δίκαιο θεσμικό περιβάλλον. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενεργοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα έκτακτο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο προορίστηκε να στηρίξει τις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών σε μία περίοδο κρίσης. Όμως το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ένα απλό δώρο προς τη χώρα, διότι
το Ταμείο Ανάκαμψης εξαρτάται από την πιστή και έγκυρη τήρηση ορισμένων όρων που έχουν τεθεί και οι οποίοι όροι μόνο αν πληρωθούν θα οδηγηθούμε στην εκταμείευση των χρημάτων. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι για να πληρωθούν αυτοί οι όροι έχουμε άμεση σύνδεση με την καλή λειτουργία των θεσμών οι οποίοι είναι αρμόδιοι. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Βέβαια γνωρίζετε όλοι ότι, και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία της χώρας μας, ότι παρουσιάσαμε από τους πρώτους, νομίζω ότι ήμασταν οι δεύτεροι, τα σχέδια τα οποία υπευλήθησαν στην Ευρώπη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα η Ευρώπη δεν είχε προλάβει καν να τα επεξεργαστεί. Η συνέχεια όμως εξαρτάται από πολλά πράγματα και ήθελα να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Θα χρειαστεί διαφανής, γρήγορος και νομικά άρτιος έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό είναι αναγκαία η αρίστη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών που έχουν αρμοδιότητες δημόσιες συμβάσεις, την ΕΑΔΙΣΥ και την ΑΕΠ, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς η κυβέρνηση επιχειρεί την ενοποίηση, αναβάθμιση και θεσμική ενίσχυση των δύο αυτών αρχών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Εξίσου σημαντική είναι η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο στο πλαίσιο της αρμοδιότητός του έχει μεγάλη ενασχόληση με τον προσυμβατικό έλεγχο και πρέπει οι διαδικασίες εκεί και να απλοποιηθούν και να γίνουν ταχύτερες. Πέρα από αυτά τα δύο παραδείγματα που σας ανέφερα, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι λεγόμενες ρυθμιστικές αρχές. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες συμβάλλουν με την ορθή λειτουργία της στην ανάπτυξη κρισίμων τομέων της οικονομίας και στην αγορά των δικτύων. Όπως ίσως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ένα πολύ βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Είναι ένα πολύ κέριο σημείο αυτό, το οποίο θα επηρεάσει και τη δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μια άλλη αρχή, έχει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε περισσότερους τομείς της αγοράς. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος για την εθνική οικονομία. Νομίζω αύριο ή μεθαύριο ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Στουνάρας, θα πάει στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτεί το άλλο φλέγον θέμα, αν θα μπορέσουν τα ελληνικά ομόλογα να μπουν σε κάποια διαδικασία, διότι οι λίγοι, το PPP, λίγη την άνοιξη και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεχιστούν όλα αυτά χωρίς να έχουμε μία εκτόξευση των spreads, να αποφύγουμε δηλαδή. Συνεπώς βλέπετε, καταδεικνύεται από όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, πόσο σημαντική είναι η ορθή και αποδοτική λειτουργία των θεσμών. Και με αυτά περνάω σε έναν άλλο θεσμό για τον οποίο, από ό,τι έχω καταλάβει, περιμένετε όλοι να ακούσετε, για τη δικαιοσύνη, η οποία ασφαλώς είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγων για την καλλιεργία κλίματος θεσμικής αλλά και κοινωνικής σταθερότητας, επενδυτικής εμπιστοσύνης και εν τέλει οικονομικής ανάπτυξης. Ίσως γνωρίζετε ότι πριν από
κανένα μήνα περίπου, είχα δώσει μια συνέντευξη στην Καθημερινή, όπου είχα αναφερθεί το πώς βλέπω τα πράγματα στην εικόνα της δικαιοσύνης, ποιες θεωρούσα ότι μπορεί να είναι οι λύσεις κλπ. Η συνέντευξη αυτή προκάλεσε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο. Συγκρατώ ένα από αυτά και σας το αναφέρω. Μου έγραψε ένας κύριος, «Just do it». Δηλαδή, τι μιλάτε πια ακόμα για τα θέματα και δεν προχωράτε σε λύσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και στον κύριο αυτό που το έγραψε, αλλά και εσάς όλους, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και γιατί δεν είναι τόσο απλά, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Διότι για να κάνουμε βασικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις που δεν τις έχουμε. Μάλλον, να πω, χρειάζεται μία προϋπόθεση, δεν την έχουμε. Χρειάζεται επαρκής χρόνος. Τι εννοώ επαρκής χρόνος? Εννοώ ότι χρειάζεται χρόνος που υπερβαίνει τη μία κυβερνητική θητεία. Δεν μπορεί να γίνουν. Διότι αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, πρέπει να αρχίσουμε από τη μεταρρύθμιση στην τροποποίηση συντάγματος. Αυτό όμως μία κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη προϋπόθεση, η οποία είναι αναγκαία. Που είναι αναγκαία, όπως λέω, χρειάζεται ευρύτερη συνένεση. Δηλαδή, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει και η επόμενη κυβέρνηση να ξεκάνει. Και πέρα από αυτό, όπως γνωρίζετε, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια συμμετοχής και των δικαστικών λειτουργών, αλλά και όλων των φορέων της δικαιοσύνης, ώστε οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις να γίνονται κατανοητές και αποδεκτές ως αναγκαίες. Διότι δεν έχει νόημα να γίνονται μεταρρυθμίσεις στις οποίες η δικαστική λειτουργία, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιποι φορείς, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι, θα είναι αντίθετοι και θα προκαλέσουν απλά αντιδράσεις. Και βέβαια δεν είναι επαρκής και ο χρόνος ο οποίος διατίθεται στις ηγεσίες των δικαστηρίων. Όταν έχουμε ηγεσία των δικαστηρίων για ένα χρόνο, δεν μπορεί ο πρόεδρος ούτε να επιχειρήσει μεταρρυθμίσεις, ούτε κυρίως να εμπνεύσει το σώμα του οποίου ηγείται για ένα νέο πνεύμα. Συνεπώς, είναι δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις και γι' αυτό, παρόλες τις προσπάθειες όλων των κυβερνήσεων, δεν έχουμε ακόμα αποφασιστικά αποτελέσματα. Στην εξασφάλιση της συνένεσης, καλώ όλο τον κόσμο και τη δική σας, κύριε Πρόεδρε, Ένωση, να βοηθήσετε. Είναι κάτι που μπορείτε να τον κάνετε με διάλογο. Ο διάλογος πρέπει να γίνει με όλους τους παράγοντες, να γίνουν κατανοητά γιατί πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι ένα θέμα ανταγωνιστικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, αφού ανέφερα αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και έχει λύσει πολλά πρακτικά θέματα, μεταξύ των οποίων θα σας αναφέρω μερικά. Έχουμε την επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στα δικαστήρια, τη δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης και τη διενέργεια διάσκεψης εξ αποστάσεως, ίδρυση γραφείου συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών
στατιστικών στοιχείων, τη Just Stats, από την οποία περιμένουμε αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια και τα αποτελέσματα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωση ενός νέου δικαστικού χάρτη, δηλαδή που έχουμε δικαστήρια που χρειάζονται, που έχουμε δικαστήρια που δεν χρειάζονται, και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά είναι μέσα στις προϋποθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια. Δυστυχώς, ο δικηγορικός κόσμος δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα. Ίδρυση ειδικών τμήματων για υποθέσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο. Στέκομαι σε κάτι άλλο τώρα, την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνολική μεταρρύθμιση της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Αυτή είναι μια αναγκαία και ουσιαστική επένδυση στις νέες γενιές δικαστών που θα θέλαμε να διαμορφώσουμε. Νέους δικαστές με άλλη νοοτροπία. Νοοτροπία αξιοκρατίας, νοοτροπία ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό μέσα στο νομοσχέδιο αυτό καθιερώνονται ουσιαστικά και αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής. Ιδρύεται εκπαίδευση και επιμόρφωση σε νέα αντικείμενα, όπως η οικονομική θεωρία και ανάλυση, οι νέες τεχνολογίες, και καθιερώνεται αναγκαστική υποχρεωτική επιμόρφωση με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι οφείλει και η δικαιοσύνη να ακολουθεί στις εξελίξεις κοινωνίας και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, διευκολύνοντας έτσι και το δικό σας στόχο, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν έναν από τους κρισιμότερους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος και οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην αναβάθμιση και εδραίωση του αισθήματος εμπιστοσύνης τόσο στην κοινωνία όσο και στον κόσμο του επιχειρήν. Με τα λόγια αυτά θέλω να σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σου.